κάτι πραγματικά σοβαρό. Και μην περιμένετε να λέμε ότι θα μιλήσουμε για κάτι σοβαρό και να εννοούμε ότι θα μιλήσουμε για την πολιτική. Για τους πολιτικούς, για τις προσωπικότητες, αυτά που συνήθως οι περισσότεροι αυτόν τον καιρό περιμένουν να ακούσουν, που κατά πάνω ακούν, αλλά έχουν πάθει ένα τέτοιο εθισμό, μια τέτοια δηλητηρίαση, που θέλαν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που έχει μια σχέση με όσα συμβαίνουν και όσα βλέπουμε γύρω μας. Θα μιλήσουμε για τη δημοσιογραφία. Όχι τη δημοσιογραφία αυτή που βλέπετε να ασκείται από σκιτζίδες, από απατεώνες, από άρπαγες, από ερμαφρόδιτους, από χρυσωμένους, από ταβατζίδες και από εκβιαστές δημοσιογράφους. Σαν για αυτούς που το 96 ανέβασαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον αθώωσαν, πληρωνόμενοι αδρά, σαν για αυτούς που σήμερα προσπαθούν να περάσουν από την κολυβήθρα του Σουλάου, τον Καραμαλή και όλους τους δικούς του, αθώοι και αυτοί, έχοντας διάφορα σενάρια κατά νου, σαν και αυτούς που έχουν χωριστεί σε μεγάλα κανάλια, σε μικρότερα κανάλια και ο καθένας ανάλογα με το πόσο παίρνει και πόσο προσποιείται ότι δεν παίρνει, παίζει το παιχνίδι του. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Μία ακτίνα φωτός στη δημοσιογραφία είναι το σημερινό μας θέμα. Υπάρχει μία μερίδα νέων ανθρώπων που δεν έχουν χαλάσει ακόμα, που έχουν κάποια ιδανικά ακόμα μέσα τους, περιέσωσαν, άντεξαν, που οραματίζονται ένα καλύτερο κόσμο και που θα θέλαν να συμβάλλουν και πνευματικά και αγωνιστικά και δημοσιογραφικά για τον καλύτερο αυτό κόσμο του αύριο, που έχει να κάνει με το μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους και που θέλουν, αφού αναζητούν και οραματίζονται ένα καλύτερο κόσμο για αύριο, τους χρειάζεται σήμερα μια καλύτερη πνευματική κατάρτιση, μια καλύτερη ιδεολογία αλλά και τεχνική περί τη δημοσιογραφία, γιατί ευτυχώς αυτά είναι τα εργαλεία με τα οποία θα χτιστεί με νέα υλικά το αύριο. Εκείνο που θα κάνει εντύπωση, θα πρέπει να κάνει εντύπωση, είναι ότι η δημοσιογραφία αυτή, την οποία εμείς εδώ ευαγγελιζόμαστε, την οποία εγώ προσωπικά μετά από 25 χρόνια στο κουρμπέτ και 35 χρόνια στους αγώνες και στο χώρο του εκδοτικό, θέλω να σας προτείνω. Για να μην φανεί διαφήμιση, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια σχολή δημοσιογραφίας που δεν είναι κερδοσκοπική, που είναι περιεκτική, που είναι ταχύρυθμη, που είναι βολική για τον καθένα να την πλησιάσει πιο εύκολα, είναι πιο προσιτή, που έχει γίνει από πολύ σημαντικές προσωπικότητες που γνωρίζει κανείς όταν έρχεται εδώ, η επιλογή της ύλης ώστε να είναι η απαραίτητη, η χρήσιμη και η αποτελεσματική, δηλαδή μαθαίνεις 10 που θα είναι σαν 100. Και που πραγματικά όχι μόνο δεν είναι κερδοσκοπική στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, αλλά παίρνει κανείς το πτυχίο του σχεδόν χωρίς να έχει πληρώσει τίποτα. Είναι μία προσφορά που γίνεται για αυτούς τους μήνες. Με την έννοια ότι ένα μικρό ποσό που πληρώνει σαν εγγραφή σε ένα ανθρωπιστικό σωματείο, για το πνεύμα, το βιβλίο, τα γράμματα και τον άνθρωπο, συμβάλλει
πληρώντας το 1 τρίτο από ό,τι θα πλήρωνε σε μια σχολή ετήσια, συμβάλλει, ενώ έχει συμφέρον και όφελος από τα λίγα χρήματα που δίνει, και αυτά τα λίγα να πιάσουν τόπο να πάνε πάλι για τον αγώνα για την καλυτέρευση του τόπου. Προσέξτε πόσο ενδιαφέρον έχει αυτή η ιδέα της εταιρείας υπεράσπισης αξιών στο τμήμα δημοσιογραφίας. Σας δίνει πλούτο εφοδίων σημαντικών προσωπικότητων και δασκάλων με σχεδόν καθόλου χρήματα, με ανθρωπιστική κατεύθυνση τα λίγα χρήματα να πιάσουν τόπο και να πάρετε ό,τι καλύτερο γίνεται και χρειάζεται και σας βοηθά και σας καταξιώνει μεθαύριο στον τομέα δημοσιογραφία, δημόσιες σχέσεις, συγγραφική. Γιατί κάποιος θέλει να γίνει δημοσιογράφος μαθαίνοντας να γράφει καλύτερα. Κάποιος θέλει να γίνει συγγραφέας, να προχωρήσει στα μυστικά, στον χώρο της συγγραφικής, για να γίνει καλύτερος δημοσιογράφος. Είναι όλα μαζί, πλεγμένα όμορφα, σε ένα συγκροτημένο οικοδόμημα δημοσιογραφικής εκμάθησης, εκπαίδευσης, πρακτικής εξάσκησης, όπου είναι ό,τι καταλληλότερο πιστεύω, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, για τη σκοτεινή εποχή μας, αλλά και για την δύσκολη και τη δυσκολία στα οικονομικά μας όλων μας. Είναι δύσκολο ο καθένας να πάει να δώσει 1.500 ευρώ σε μία διετή σχολή, δηλαδή 3.000 ευρώ και βάλε για να πει ότι έβγαλε ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας, εργαστήρι, δηλαδή πολλά από αυτά είναι οι παρέες, τα ονόματα, σου βάζω 5 ηχηρά ονόματα. Επειδή είναι γνωστά από την τηλεόραση, που δεν πατάνε ποτέ στο μάθημα, δηλαδή ένα εμπορικό κόλπο, ένα τσαλίμι των κερδοσκόπων και αυτόπους και όλα τα άλλα. Και εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει υπερβολή, δεν υπάρχει κοροϊδία, υπάρχουν ονόματα των ανθρώπων που έχουν καταρτήσει τα μαθήματα, ονόματα των παιδιών που έχουν ως τώρα καταξιωθεί στον χώρο της δημοσιογραφίας, και τα ξέρετε ενδεχομένως, τα άτομα αυτά, και μια ατμόσφαιρα καθαρή, φιλική, πνευματική, δημιουργική και ωραία. Κάτι που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Στην εποχή που όλα όζουν, όλα κρύβουν κάτι άλλο, όλα είναι δόλωμα, φάπκα με το τυράκι, όλα είναι κερδοσκοπία, η ύλη και το κέρδος, η αρπαγή και το χρήμα, είναι καιρός να αναζητήσουμε, να βρούμε ένα χώρο ή μια εκδοχή που να δίνει πνεύμα σε μια ωραία ατμόσφαιρα χωρίς να κοιτάει οξά την τσέπη του άλλου. Χωρίς να έχει σκοπό το κέρδος, το χρήμα, τον πλουτισμό. Αυτό που λέγαμε παλιά η τέχνη για την τέχνη, εδώ είναι η δημοσιογραφία για τη δημοσιογραφία. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Το καλύτερο για το αύριο. Το ωραιότερο για το τώρα. Αυτό το περίφημο, αυτό το περίεργο τώρα που χάνεται διότι μουτζώνουμε το χτες, φοβόμαστε το αύριο, ανησυχούμε φοβερά, και φεύγει μέσα τα χέρια μας το τώρα. Χωρίς επίτευξη, χωρίς βελτίωση, χωρίς ενημέρωση, χωρίς αφύπνιση, χωρίς εφόδιο, χωρίς χαρά, χωρίς ικανοποίηση, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Απλά μας κορδεύουν κάποιοι και μας κλέβουν τη ζωή μας. Το χθες φοβερό, το αύριο και το μεθαύριο απειλητικά και το τώρα αφηρημένο, πληστράει. Η διαφεύγουσα στιγμή που πρέπει να την κρατήσουμε γεμίζοντάς την. Γιατί μια στιγμή για να την κρατήσεις πρέπει να γεμίζει με ωραία πράγματα. Μόνο έτσι την κρατάς. Και να γεμίζει και με άξια πράγματα.
Όχι να γεμίζει όπως όπως. Να συνειδητοποιείτε το τώρα. Να συνειδητοποιηθεί το περιεχόμενο του τώρα. Να συνειδητοποιηθεί αυτό που παίρνεις, που ακατακτάς, με το οποίο γεμίζεις τώρα, να σου υπόσχεται περισσότερα για το αύριο. Και δυστυχώς δεν θα μιλήσω στη γλώσσα αυτή. Περισσότερα για το αύριο, εγώ δεν θα σας πω για χρήματα, θα γίνετε εκατομμυριούχοι όλοι, ούτε μου αρέσει να το πω έτσι. Μπορεί και να γίνεται, ας γίνεται. Δεν είναι έτσι. Εγώ πάντα στους φίλους και στις φίλες να μιλάω τη φράση «Άντε, γεια και να περνάς καλά», την έχω αλλάξει. Λέω «Και να περνάτε ωραία». Και τώρα εδώ στη φάση του αντικειμένου που μιλάμε σήμερα, της δημοσιογραφίας, είναι να γεμίζεις ωραία, με ωραία πράγματα τον εαυτό σου, με ωραίες γνώσεις, με ωραίες διαδρομές, για να περάσεις ωραία. Δηλαδή, έχουν ξεγελάσει τον κόσμο όλο. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι, είναι εξαπατημένος. Τον έχουν εξαπατήσει. Όλοι κυνηγάνε με το κι άλλοι, με τη σφεντόνα, με την απόχη, το χρήμα. Το χρήμα, το χρυσό, τα λαμπερά μέταλλα, το ευρώ, τη δραχμή ίσως αύριο, άγριο κυνηγητό. Και δεν υπάρχει ούτε ένας που να γνωρίζεται, που να αφιέρωσε τη ζωή του στο να αναζητήσει το χρήμα και να έγινε ευτυχισμένος από το πολύ χρήμα. Ούτε ένας. Διότι ακόμα και αν το χρήμα και η ύλη έχει τις καλές πλευρές, είναι να είσαι έτοιμος και από άλλες πλευρές για να αξιοποιήσει το χρήμα και να πάει σε καλή μεριά και σε καλή χρήση. Να το έχεις ψάξει, να ξέρεις τι θα πει χρήμα, πώς θα το χρησιμοποιήσεις, με τι μέτρο, με ποιες επιλογές, με ποια ποιότητα. Το θέμα δεν είναι να κατακτήσεις το χρήμα. Είναι το θέμα είναι μέσω της γνώσης ή του χρήματος ή οποιοδήποτε άλλο μέσο να κατακτήσεις την ομορφιά. Τον όμορφο κόσμο, τις όμορφες στιγμές, τον όμορφο άνθρωπο. Αυτά, όσο και αν τον πληρώσετε τον όμορφο άνθρωπο, όσα λεφτά και να αποκτήσετε, δεν θα τον αποκτήσετε. Θα τον αγοράσετε ή θα τον νοικιάσετε, αλλά δεν θα τον αποκτήσετε. Εκεί λοιπόν σε όλα αυτά έχουν μπερδέψει τους ανθρώπους, τους έχουν στρέψει σε λάθος ενδιαφέροντα, είναι ιδανικά και ζητούμενα, γιατί έχουν δώσει λάθος στόχους και λάθος μεθόδους για να βρουν τους στόχους. Το ίδιο συμβαίνει και στη δημοσιογραφία. Και η δημοσιογραφία και η συγγραφική έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη ως προς την ποιότητα και το περιεχόμενό τους, γιατί δεν είναι απλώς να περάσεις καλύτερα εσύ ή ο άλλος, είναι να διαμορφώσεις καλύτερα τον εαυτό σου και τον άλλον και το αύριο. Είναι η μέθοδος που θα απελευθερώσεις, που θα εξυψώσεις, που θα διαμορφώσεις ωραιότερα τον κόσμο σου. Τον κόσμο στον οποίο θέλεις να ζήσεις. Τον κόσμο στον οποίο αξίζεις να ζήσεις. Εάν δεν υποτιμήσεις τον εαυτό σου και δεν κατακυλήσεις σε άλλες επιλογές και ατραπούς. Κατηφορικές, υπερσύγχρονες, δελεαστικές, ελκυστικές, αλλά υπάρχουν πελώρια αλλά, θα πει δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι αυτά τα πελώρια αρνητικά αλλά τα συναντούν πολύ αργά. Όταν έχουν χάσει τα πάντα και δεν είναι αργά πια να επανορθώσουν. Υπάρχει λοιπόν η σχολή αυτή. Αυτή η ρομαντική αλλά συγχρόνως και αποφασιστική και ουσιαστική σχολή, με ποιοτικά αλλά και πραγματικά αποτελέσματα, και αν θέλετε μπορείτε στις διευθύνσεις που δίνουμε ή στο site που προτείνουμε ή στο mail που θα σας πω τώρα, εάν θέλετε να το σημειώσετε, δεν ξέρω αν είναι και σημειωμένο κάπου αλλού, να επικοινωνήσετε απλά για μια γνωριμία, για μια επαφή, να πάρετε μια ιδέα. Εδώ δεν είναι εμπορικός οίκος, δεν μας νοιάζει κάτι άλλο παρά να πάρετε μια ιδέα. Η ιδέα, η ωραία ιδέα, λείπει από αυτόν τον κόσμο. Σημειώστε λοιπόν, σε λατινικά βέβαια, καπαχή, παπάκι, εκπομπή,
www.bmp.gr. Εκπομπή το B με μη P. Έτσι. Εκπομπή.gr. Μέσα εδώ το σκυθροπό, σκοτεινό, αρνητικό κόσμο, ίσως και κατ' εξαίρεση, σαν νησίδες μικρές, σαν βραχονησίδες που πρασινίζουν όμως, να υπάρχουν και μερικές σπάνιες, ωραίες προτάσεις. Πριν απογοητευτείτε τελείως, ψάχτε αν πράγματι υπάρχουν και αν πράγματι είναι ωραίες. Γεια σας.